στη συνέχεια θα προβάλλουμε στο οθόνη που είναι εδώ από πάνω, θα προβάλλουμε μια συζήτηση, μια εισήγηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, ένα σε ένα συνέδριο που το είχε οργανώσει η Θεολογική Σχολή, και εκεί ένας πρώην Προτεστάντης που είχε μεταστραφεί στην Ορθοδοξία και είχε γίνει Ορθόδοξος ιερεύς, ο πατήρ Πέτρος Χίρτς, έτυχε να κάνει μία συζήτηση με κάποιους και Ορθοδόξους και Προτεστάντες στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που οργανώθηκε στην Αθήνα, στον Άγιο Ανδρέα, και εκεί σαν ένας δημοσιογράφος που είχε την ιδιότητα από κάποιο περιοδικό, πήρε κάποιες συνεντεύξεις. Επειδή λοιπόν οι ποιμένες μας εδώ και ο Δημητριάδος που όποτε γυρνάει από αυτές τις συναντήσεις με τους Προτεστάντες παππούς, έρχεται εδώ ενθουσιασμένος και λέει νικήσαμε, κηρύξαμε την Ορθοδοξία κλπ. Έκρινα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τι λένε μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών οι δικοί μας στους Προτεστάντες, πώς τους αποδέχονται, πώς τους αποκαλούνε και τι είπανε στη συνέντευξη αυτή που τους έπαιρνε οι Ορθόδοξοι, τι είπανε στον πατέρα Πέτρο Χίρτς. Να αφήσουμε την με καλέσουμε τον πατέρα Πέτρο Έλσε η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών στην Αθήνα για την Ιεραποστολή. Είχα την ευκαιρία ως Αμερικανός εκπρόσωπος του Ορθοδόξου Αμερικανικού περιοδικού Divine Ascent να είμαι παρόν καθόλου την διάρκεια της διεξαγωγής του και να συνομιλήσω με αρκετούς παράγοντες του συνεδρίου. Είναι αναγκαίο να πω βέβαια ότι είναι μια υποκειμενική παρουσίαση των γεγονότων, όπως έπεσαν στην αντίληψή μου καθόλου την παρουσία μου εκεί. Πρότουξε για την Παγκόσμια Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό ή και τον τίτλο, όπως βλέπετε, έλθε πνεύμα Άγιο θεράπευσε και συμφιλίωσε. Ξεκινώντας, θεωρώ κρίσιμο να αναφέρω ορισμένες δηλώσεις του ΞΕ που υπογράφηκαν παλιότερα από όλους τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένων και των Ορθοδόξων. Καταλάβουμε εκ των προτέρων το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται οι Ορθόδοξοι να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο συνέδριο. Οι εκκλησίες μέσω του ΞΕ θα διευκολύνουν την κοινή μαρτυρία σε κάθε μέρος και σε όλα τα μέλη και θα αλληλοϋποστηρίζονται στην εργασία τους για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό από την επίσημη δήλωση του σκοπού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Επίσης, οι εκκλησίες που συνεργάζονται στην Ιεραποστολή θα πρέπει να αποφεύγουν την εγκατάσταση παράλληλων εκκλησιαστικών δομών και περισσότερο να παρακινούν, να βοηθούν και να συνεργάζονται με τις υπάρχουσες τοπικές εκκλησίες στο ευαγγελικό τους έργο στην κοινωνία. Εδώ τώρα υπόγραψαν οι δικοί μας ότι πρέπει να συνεργάζονται στον Ευαγγελισμό και στην Ιεραποστολή, δηλαδή όπου έχουμε ιεραποστολικά κλιμάκια, να συνεργάζονται με τους Προτεστάντες, με όλες αυτές τις παραφιάδες, να συνεργάζονται και να βοηθάνε και να μην πηγαίνουν να κάνουν ιεραποστολή εκεί που υπάρχει κάποιο άλλο κλιμάκιο και κάνει ιεραποστολή. Συμφώνησαν λοιπόν και οι Ορθόδοξοι και υπογράψανε. Δηλαδή καταργούμε την Ιεραποστολή. Με τη συμφωνία αυτή δεν θα πηγαίνουμε εκεί που έχουν πάει αυτοί προηγουμένως και έχουν κάνει Ιεραποστολή να κηρύξουμε την αλήθεια, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι και αυτοί χριστιανοί, είναι και αυτοί μέσα στην Εκκλησία, έτσι. Και υπόγραψαν από κοινού ότι πρέπει να συνεργάζονται οι Εκκλησίες στην Ιεραποστολή και να μην πηγαίνει η μία να ενοχλεί την άλλη στην Ιεραποστολή της. Τις Εκκλησίες στο ευαγγελικό τους έργο στην κοινωνία. Αυτά τα κείμενα συνετάχθηκαν με την παρουσία των Ορθοδόξων Οικουμενιστών. Με τις συμφωνίες αυτές οι Ορθόδοξοι παρετούνται από την Ιεραποστολή προς τους Ορθοδόξους και μαζί με αυτή από την ορθή μαρτυρία. Επομένως, το είδος της μαρτυρίας που δόθηκε στην Αθήνα δεν πρέπει να μας εκλείσει γιατί πηγάζει από τις προπολού υπογραφήσεις συμφωνίες. Στρέφουμε τώρα, εν ώψη αυτής της αλλοιωμένης μαρτυρίας, ο Θεός που εξέλιξε τα μωρά του κόσμου ή να κατενσκήνει τους σοφούς, έφερε μια ορθόδοξη φωνή
από ένα πρόσμενο μέρος στην Αμερική, τον πατέρα Ιωάννη Ιβάνοφ, την ορθόδοξη σύναξη της Τιτάνης, είπε τα εξής. Πολλοί από εμάς και οπωσδήποτε πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να ταράξουν τα ύδατα σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουν να προκαλέσουν κανέναν, ούτε να ρωτήσουν κανέναν. Κανένας δεν λέει ότι διαφωνώ μαζί σου ή ότι έχεις λάθος ή κάτι ανάλογο. Και φαίνεται να υπάρχει μία τάση να γαμηνεύσουν τα πράγματα, να μην ρωτούν, να μην προκαλούν ή να ασκούν κριτική. Και αν δεν είμαστε εδώ γι' αυτό, νομίζω πρέπει... Εδώ λέει ότι αυτοί οι πρόσφατες πάνε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι μελετημένοι, είναι προτεστάτες, δηλαδή διαβασμένοι και τοποθετημένοι οι προτεστάτες. Δεν πάμε εκεί για να τους κάνουμε το δάσκαλο και να τους πούμε κάτι, οτιδήποτε. Πάμε εκεί για να τους αποδεχθούμε και να μας αποδεχθούν και αυτοί. Δεν πάμε εκεί να κάνουμε ιερά αποστολή και να κηρύξουμε τον Χριστό, όπως λένε εδώ οι δεσποτάδες που θα γυρνάνε. Αυτά μας λένε εκεί. Αυτοί να ασκούν κριτική. Και αν δεν είμαστε εδώ γι' αυτό, νομίζω πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί είμαστε εδώ. Διαφορετικά, τίποτε δεν πρόκειται πραγματικά να πραγματοποιηθεί μακροπρόθεσμα παρά μόνο να λέμε. Άντε, ας είμαστε αγαπημένοι. Σας παραθέσω μια σειρά αποσπασμάτων από συναμιλίες που είχε με ορθοδόξους εκπροσώπους επί δογματικών θεμάτων. Πρώτα απ' όλα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον Μητροπολίτη Θεμαπυλών Ιωάννη. Στην ερώτηση, εμάς τους πρώην προτεστάτες που γίναμε ορθόδοξοι μας παραξενεύει ότι μιλάτε για κοινή αρκοστολή με τους προτεστάτες. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Εμείς λέμε να κάνουμε ιεραποστολή, αλλά θα κάνουμε ιεραποστολή προς εκείνους που δεν είναι χριστιανοί. Όταν λοιπόν ακουστεί ότι οι ορθόδοξοι κάνουν converts προτεστάντες, τότε είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Εμείς δεν θέλουμε να δουλέψουν στην Ελλάδα. Εμείς όμως πάμε σε αυτούς. Εδώ τώρα είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Κάνουμε ιεραποστολή στην Αμερική ή η Εκκλησία εργάζεται, έχει τις πόρτες ανοιχτές και ρωτάει. Κάνουμε ιεραποστολή στην Αμερική ή η Εκκλησία εργάζεται, έχει τις πόρτες ανοιχτές και έρχονται και βρίσκουν την Εκκλησία σαν ένα χώρο για να ανανεωθούν και να δουν κάτι καινούργιο. Στην ερώτηση, αν ένας παπάς δώσει κάποιο φυλάδιο σε κάποιον και πει ότι καλό είναι να σκέφτεσαι λίγο για την ορθόδοξη εκκλησία, είναι λάθος? Ναι, είναι λάθος. Ναι. Τι είναι πάρτιση του? Ιδιαίτερα... Ακού, ακούστε τι είπα. Άμα πάει ένας παπάς και τον ρωτάει, εμείς είμαστε λέει προτεστάτες και γίναμε ορθόδοξοι και τώρα αρχίζει να μας λέει ότι είμαστε το ίδιο. Πάει ένας ιερέας λέει και του πει δώσει ένα ορθόδοξο φυλάδιο. Είναι λάθος να πάει σε ένα προτεστάτη. Είναι λάθος. Είναι λάθος, ο Θερμοπυλών Ιωάννης που πάει, που τον έχουν στη σύνοδο κάτω και του λένε να είναι υπεύθυνος, ας πούμε, από πλευράς Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αντιπρόσωπος με όλες τις αντιπροσωπείες. Είναι λάθος να δώσει ένα έντυπο ορθόδοξο σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι λάθος, σου λέει. Ο ορθόδοξος αντιπρόσωπος μας πάνε και κηρύττουν ορθοδοξία εκεί αυτοί. Σε μια χώρα που γενικώς είναι χριστιανική, διότι εμείς έχουμε σκοπό να περάσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από εκεί και πέρα ο κάθε χριστιανός, όπου και να είναι, αν είναι στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στην Προτεσταντική, πρέπει να φροντίσει πια τη σωτηρία της ψυχής του. Ακούσατε τι είπε τώρα εδώ. Είναι για κλάματα, όχι για γέλια. Δηλαδή, εμείς λέει θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, άχρωμο Ευαγγέλιο, όχι δογματοποιημένο Ευαγγέλιο μέσα στην αλήθεια. Θα του δώσει το Ευαγγέλιο και άλλο μετά είναι παπικό, είναι προτεστάντη, είναι οτιδήποτε. Ας τον λέει να τα βρει μόνο του, να βρει μόνο τον δρόμο τη ευκαιρία του. Αυτά είπε ο Ορθόδοξο αντιπρόσωπο από εδώ, ο Ιωάννη ο Θερμοπυλών που τον στέλνουν από τη σύνοδο κάτω τη Αθήνα, τον στέλνουν αντιπρόσωπο στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Θα βρει ο καθένα τον δρόμο του, λέει. Κήρυξε το Ευαγγέλιο άχρωμο και αδογμάτιστο και ας τον καθένα να τα βρει μόνο του. Έκανε εντύπωση και ο συνέδριο. Τι είναι αυτά, τι λένε οι πρώτα, τι λέει ο Ορθόδοξος. Στην ερώτηση, στην Αμερική κάνουν ομιλίες, έλεγε στο Μητροπολίτη το εξής. Στην Αμερική κάνουν ομιλίες οι Ορθόδοξοι, καλούν προτεστάντες και λένε ότι ο προτεστάντισμος είναι μια ψεύτικη μορφή του χριστιανισμού. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Η απάντηση
Όχι. Θα μπορούσαμε να πούμε, εμείς οι Ορθόδοξοι σε αυτό το θέμα έχουμε αυτή την άποψη. Αυτό διδάσκουμε. Εμάς η σωτηρία επιτυγχάνεται με την πίστη κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να τους λέμε ότι ο Προτεσταντισμός δεν είναι Εκκλησία. Ακούστε, ακούστε τι είπε ο Ορθόδοξος. Δεν ακούστε, να το ακούστε τι είπε. Αυτό που όταν τους έχεις προσκαλέσει. Δεν μπορώ εγώ να πω να το πω εδώ μέσα. Τη στιγμή που μετέχω, θα μετέχω σε ένα Συμφιλίωση. Εδώ τώρα, είμαστε για κλάματα. Είμαστε για κλάματα πραγματικά. Δηλαδή, εδώ τώρα αρνούμεθα την Ορθοδοξία, αρνούμεθα τη μοναδικότητα της Εκκλησίας μας, έτσι. Και λέει ότι είναι λάθος το κάθε και ό,τι και να πεις εκεί μέσα, πρέπει να τους αποδεχτείς ότι είναι και αυτοί μέλη του Χριστού, μέλη του σώματος του Χριστού. Όλα τα άλλα, λέει, εμείς είμαστε προσκαλεσμένοι εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε, να κάνουμε ιεραποστολή, να κηρύξουμε την Ορθοδοξία που λέει εδώ, το δικό σας εδώ, επίσκοπος. Πάμε εκεί και κηρύξαμε και κάναμε εκεί η ιεραποστολή και όλα αυτά τα πράγματα. Κηρύξαμε τον Χριστό και κηρύξαμε την Ορθοδοξία. Είναι ψέματα όλα αυτά που μας λένε. Αυτά που λέει ο Θεοδοκινό που πάει συνέχεια στα συνέδρια του Παγκόσμιου Συμβούλιο Εκκλησιών είναι το κατασταλάγμα αυτό ότι εκεί πέρα πάμε. Και όπως πάμε εκεί πέρα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα απολύτως. Είναι προτεσταντικό το συνέδριο αυτό και το χρώμα του είναι προτεσταντικό και η γραμμή του προτεσταντική και εκεί εμείς πάμε σαν οι φτωχοί συγγενείς. Εκεί είμαστε 15 Ορθόδοξες Εκκλησίες και αυτοί είναι 340 Εκκλησίες. Πού να πάμε εκεί πέρα και να τα δούμε μετά με τους Προτεστάτες. Δεν μπορούμε, λέει, να τους πούμε ότι είναι ψεύτικοι οι Προτεστάτες, είναι ψεύτικες Εκκλησίες. Δεν μπορούμε, λέει, είναι λάθος να τους πούμε. Καταλάβατε, κύριε Αποστολή. Εδώ βλέπουμε τον Μητσοπολίτη. Περί των εκπρόσωπων της Αρμενικής Εκκλησίας, της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλες εκκλησίες, είτε τα μέλη της τοπικής οργανωτικής επιτροπής Αθηνών. Μπορούμε να πούμε όμως ότι εγώ είμαι Ορθόδοξος. Γεννήθηκα Ορθόδοξος και παρέμεινα Ορθόδοξος. Ενώ άκουσα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, γιατί έχω την πεποίθηση ότι σώζομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν θα του πεις του άλλου ότι είναι πλανήτη. Δεν είναι Ορθόδοξο. Λέει απλώς. Γεννήθηκα και παραμένω Ορθόδοξο. Αυτό δεν είναι λίγο να πούμε. Στον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Μόσχος, ο οικούμενος Φίλιππος Σίμωνο, ο Ρώσος τώρα, ρώτησε το εξής. Είχαμε μία ώρα συνομιλία και έλεγα η βάση της συμμετοχής που είναι η αναγνώριση κοινωνία στην Χριστό με τους άλλους ανελεί τη μαρτυρία μας, ανελεί την ικανότητά μας, αυτό λέω στον ηγούμενο. Να ανελεί την ικανότητά μας να τους ενασταλάξουμε αυτό το αίσθημα ότι είναι μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία. Τι λέτε εσείς για αυτό? Και η απάντηση είναι το εξής. Η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός που έχει αποστολική διαδοχή. Καταλαβαίνουμε ότι μόνο τρεις ομολογίες έχουν πραγματική αποστολική διαδοχή. Η Ορθόδοξη, η Ρωμαιοκαθολική, η Μονοφυσίτης. Για τους Ορθοδόξους, μόνο αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να καλούνται εκκλησίες. Έχουν μυστήρια, ευχαριστία, πάπτισμα κλπ. Κάθε μέλος όταν λαμβάνει την ευχαριστία, όταν λαμβάνει τον Χριστό μέσα του, ενώνεται με τον Κύριό μας. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό απόλυτα. Στην ερώτηση ακούστε, μπορούμε να εργαστούμε στην ερώτηση. Δηλαδή οι Ορθόδοξοι λέει, οι Παπικοί και οι Μονοφυσίτες έχουν αποστολική διαδοχή. Αυτό σημαίνει τώρα ότι τους αναγνωρίζουν τα μυστήρια τους και μέσα στην αίρεση που βρίσκονται, που είναι θεολογικό λάθος. Όταν λέει η αίρεση, σε αποκόπτει, είναι το χέρι, όπως το κόβουμε το χέρι και χάνει λέει τη ζωή. Χάνει τη ζωή. Δεν μπορεί να μεταδώσει μυστήρια όσον είσαι αιρετικός. Αυτός λέει έχουν λέει, αποστολική διαδοχή και έχουν και μυστήρια. Δέχονται. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στέλνουν αντιπροσώπους τους πιο ξεφτυλισμένους από πλευράς Ορθοδοξίας. Αυτούς τον, γι' αυτό στον έχει τον Ιγνάτιο τον εγώ. Στέλνουν αυτούς τους άγρομους, αυτούς που μπορούν να συμβαστούν με τα πάντα. Δεν τους στέλνουν ο Ορθόδοξος και το λέει τα δουλειά τους μέσα. Δεν τους στέλνουν αυτό. Να σας το πω αυτό, αδελφοί μου, μου το έλεγε ο ίδιος ο Χριστόδουλος. Λέει, μας λένε από τότε, μου το έλεγε στον Βόλο όταν ήταν, μας λένε, λέει, πολλές φορές μας παρακολουθούνται, λέει, γιατί τότε παλαιότερα στέλνανε για κανένα πιο αυστηρό στο Παγκόσμιο Συμβούλιο. Και μας κάνανε παράπονα, λέει, και στους διαλόγους, μας κάνανε να στέλνουμε, λέει, ποιος οι καταβατικούς, μη στέλνουμε, λέει, τους αυστηρούς. Τώρα δηλαδή, τα χρόνια αυτά στέλνουν τους ξεφτυλισμένους, τελείωσε ο κ.
συμπτώσεις. Νομίζω πως ναι, εάν δεν διαιρούμε τους ανθρώπους μας σύμφωνα με την αρχή που έγραψε ο Απόστολος, αυτή είναι του Κεφά, αυτή είναι του Παύλου κλπ, εάν δεν παράγουμε τέτοια διαίρεση, τότε μπορούμε να εργαστούμε μαζί. Ακούστε εδώ τώρα. Αυτά που έλεγε για τον Παύλο και τον Κεφά ήταν εσωτερικά οι διαμάχες που είχαν οι χριστιανοί μεταξύ τους. Δεν ήταν με τους αιρετικούς. Εμείς τώρα λέει, πήραν αυτό το παράδειγμα που ήταν για την εσωτερική διαφωνία των χριστιανών που ήταν λάθος που λέγονται του Παύλου και του Κεφά και τα παίρνουν όλους τους αιρετικούς. Εγώ λέει, θα είμαι ας πούμε Ορθόδοξοι, Προτεστάτες, δεν θα παίρνουμε, δεν θα χαράξουμε αυτή τη διαίρεση. Μπορούμε να εργαστούμε μαζί στην Ιεραποστολή και από παντού μπορούμε να έχουμε συνεργάσεις τους Προτεστάτες τώρα. Τι θέλουμε τώρα. Αυτοί έχουν και τα μέσα και τα χρήματα και θα συνεργαστούμε μαζί τους. Αυτό είναι. Σε ποια εκκλησία τους καλούμε να μεταστραφούν, είτε η ερώτηση, είτε και εμάς είτε το εξής. Όταν σκέπτομαι για Ευαγγελισμό, δεν σκέπτομαι για μεταστροφή. Πρέπει να φέρω το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους και αυτοί θα αποφασίσουν πώς θα βρουν την προσωπική τους ομολογία. Διότι, εάν είμαστε Ορθόδοξοι, σκεφτόμαστε μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας της βούλησης. Δεν μπορώ να πάρω κάποιον και να του πω ότι είμαστε Ορθόδοξοι, αυτό είναι πολύ καλό και να αποδεχθεί την Εκκλησία μας, ότι εκτός της Εκκλησίας μας δεν υπάρχει τίποτε αληθινό, καμία σωτηρία απολύτως κλπ. Ακούτε, δεν μπορείτε να το πει. Θα κηρύττουν άχρωμο και αδογμάτιστο Ευαγγέλιο. Πάρε το Ευαγγέλιο και πήγαινε σε όποια πλάνη, σε όποια αίρεση θέλει. Δηλαδή, πάρε το Ευαγγέλιο και πήγαινε στο διάβολο μετά, δια τη αιρέσεω, α πούμε, να σε πάει από εκεί ο διάβολο. Από τη μια πάμε τόσο με τον Χριστό και από την άλλη του λέμε πήγαινε στο διάβολο του ανθρώπου. Αδογμάτιστο Ευαγγέλιο θα κηρύττουν εκτό στην Ιερά Αποστολή. Αυτό συνεργάζονται και συμφωνούν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Εδώ ένας τον κύριο Γιώργιος Νεμόπνος. Αυτός είναι αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου. Είναι υπηρεματίες του ΣΕ, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, μαζί με δύο άλλους. Και ρώτησε το εξής. Αν είμαι στη μία εκκλησία, τότε πώς μπορεί να υπάρχει και άλλο τίμνιο του Χριστού, αφού κατά το Ευαγγέλιο μία τίμνη εις τιμή. Εδώ έχεις ανθρώπους που είναι βαπτισμένοι, που ακόμη φέρουν το όνομα του Χριστού και ομολογούν τον Χριστό στη ζωή τους. Αυτοί δεν είναι οι αρχαίοι αιρετικοί που χωρίστηκαν από την Εκκλησία. Είναι εκείνοι που βρέθηκαν σε μια κατάσταση διαίρεσης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θυμηθείτε τους πατέρες της Εκκλησίας. Ήταν υπερβολικά αυστηροί με αυτούς που προκάλεσαν μια διαίρεση στο σώμα του Χριστού. Αλλά 50 χρόνια αργότερα, όταν υπήρχε μια κατεστημένη κατάσταση και υπήρχαν σημεία ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας έδειχναν ότι θα ήθελαν να επανασυζητήσουν το θέμα, υπήρχε ένα άνοιγμα, μια κατανόηση και τελείως διαφορετική στάση. Και ποτέ δεν θεωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν αποτελούν κατά κάποιον τρόπο μέλη του σώματος του Χριστού. Ακούτε, δηλαδή τι λέει εδώ ο αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου. Όταν λέει, γινόταν μια αίρεση, οι πατρίες ήταν αυστηροί στους αιρεσιάρχους, στους αρχηγούς. Αλλά μετά από καμιά 52 χρόνια δεν κατασταλάζαν τα πράγματα, στους υπολείπους λέει, τους θεωρούσαν ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο μέλη της Εκκλησίας. Και όταν θέλαμε λέει, να συζητήσουμε και λοιπά, τους δεχόμαστε σε συζητήσεις και είχαμε μια επικοινωνία μαζί τους και δεν τους θεωρούσαμε λέει της Εκκλησίας. Αυτό το πράγμα είναι ψέμα. Πάντοτε οι πατέρες, εφόσον έγινε μια αίρεση και ακολουθά την αίρεση και τους αρχηγούς της αιρέσεως, και τους ακολούθους και μετά από 50 χρόνια και μετά από 500 χρόνια τους θεωρούσαν το ίδιο. Σκεφτείτε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά. Λόγους θεολογικούς για το Άγιο Πνεύμα, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό μετά από 400 χρόνια από το σχίσμα. Και μετά από 50 χρόνια λέει. Και μετά και συνέχεια, μετά που είχαμε την τουρκοκρατία. Πώς θεωρούσαμε τους παπικούς. Γιατί λέει αυτά τα πράγματα ο αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου, τους θεωρούσαμε μέλη της Εκκλησίας. Γιατί τώρα είναι μέσα στον οικουμενισμό όλα αυτά και πρέπει να δούμε διαφορετικά. Οι πατέρες δεν μας βολεύουν, ήταν αυστηροί στα θέματα της πίστης. Οπότε θέλουμε οικουμενιστές τώρα, πατέρες, να τα βρούνε με τους αιρετικούς. Ότι ο ίδιος δεν ξέρει τι λέει. Γιατί λέει ότι είναι εκτός εκκλησίας και μετά λέει ποτέ δεν θεωρήθηκε εκτός εκκλησίας. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το ίδιο Ευαγγέλιο με τους Προτεστάντες και η επάρξη του εξής. Θα έλεγα ναι. Χρησιμοποιούμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Αναφερόμαστε στο ίδιο Ευαγγέλιο. Το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του Ευαγγελίου δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία του Ευαγγελίου που είναι τελείως νόμιμες και όταν εμφανίζονται δεν έχουμε καμία δυσκολία, διότι εμείς δεν έχουμε
μόνο ένα θεολογικό ρεύμα. Έχουμε πολλές θεολογικές σχολές, πολλούς τρόπους ερμηνείας, πολλές πόρτες και πολλά παράθυρα για να εισέλθουμε στο μυστήριο της Χριστίας. Δηλαδή λέει τώρα εδώ ότι έχουμε το ίδιο Ευαγγέλιο, το ίδιο Ευαγγέλιο έχουμε λέει, δηλαδή το κείμενο της Αγίας Γραφής είναι το ίδιο, στην ερμηνεία του είναι. Και λέει τώρα εδώ ότι έχουμε πολλές σχολές, πολλά αυτά, πολλά ρεύματα θεολογικά, άρα μπορούμε να δώσουμε και ο καθένας ό,τι ερμηνεία θέλει στο Ευαγγέλιο. Εμείς οι Ορθόδοξοι δώσαμε αυτή, οι Παπικοί δώσανε την άλλη, που βάλανε τον Πάπα αρχηγό, οι Προστάτες δώσαν την άλλη, ερμηνεύουν και αποδοκούν το Ευαγγέλιο. Έχουμε λέει πολλά θεολογικά ρεύματα. Και αυτό το τοποθετεί στην αρχαία, στην Ενωμένη Εκκλησία της πρώτης χιλιετίας, ότι λέει είχαμε την θεολογική σχολή της Αλεξανδρίας, της Αντιοχίας, Κωνσταντινούπολης, ξέρω εγώ. Όλες αυτές όμως οι σχολές, οι λεγόμενες που τις έχουν ονομάσει έτσι οι καθηγητές, οι ορθολογιστές του Πανεπιστημίου, είχαν την ίδια πίστη και ερμήνευαν σωστά και ορθόδοξα την Αγία Γραφή. Δεν ερμήνευε ο καθένας όπως ήθελε. Μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική ερμηνεία σε θέματα όχι δογματικά, και άλλος να πάει και πιο βαθιά, άλλος να το πάρει αλληγορικά το θέμα, άλλος να το πάρει κατά γράμμα, αλλά μέσα στην ορθόδοξη πίστη. Αυτή πάρα τώρα το παίρνει αυτό ότι εμείς ορθόδοξα το ερμηνεύσαμε, οι άλλοι παπικά, οι άλλοι πρωτοσταλικά. Ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι ερμηνεία θέλει σύμφωνα με τις θεολογικές σχολές της αρχαίας. Καταλαβαίνετε τώρα δηλαδή τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, οι ορθόδοξοι, μέσα στο παγκόσμιο συμβόλαιο της ζωής και μας λένε ότι πάνε να κάνουν η Ιεραποστολή. Βέβαια αυτό μέσα στην Εκκλησία, αν μιλούσε για τους Προτεστάντες, θα έλεγε συγχωρείτε. Αλλά η ερώτηση ήταν για τους Προτεστάντες. Η απάντηση ήταν αυτοράδη. Με τον Πάτερ Ιωάν Σάουκα, Οικουμενικό Ινστιτούτο του ΠΟΣΕ, Πατριαρχείο Ρωμανίας, ρώτησε το εξής. Πώς υφίσταται βάπτισμα εντός της Εκκλησίας. Η απάντηση. Η άποψή μου είναι ότι η Εκκλησία είναι μία και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκεί. Οι άλλες ανήκουν επίσης σε αυτό το άγνωστο μυστήριο, αλλά κατά ατελή τρόπο. Εάν με ρωτήσετε, είναι χριστιανοί, θα έλεγα ναι, είναι. Ανήκουν στον Χριστό, ναι, ανήκουν στον Χριστό. Αφού όλοι οι άνθρωποι του ψε, ομολογούν την Αγία Τριάδα, τον Χριστό ως Σωτήρα και Κύριο και τις Οικουμενικές Συνόδους. Ο Ρουμάνος θα είπε αυτό το ψωφό. Δηλαδή, τώρα αυτοί όλοι είναι βαπτισμένοι, είναι χριστιανοί, ανήκουν στον Χριστό, είναι μέλη της Εκκλησίας. Όλοι αυτοί, δηλαδή όλες αυτές οι αιρέσεις είναι μέλη της Εκκλησίας και σώμα Χριστού. Αυτά λένε τώρα οι Ορθόδοξοι μέσα εκεί, τους έχουν αποδεχθεί. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ψηφίων δεν μπορείς να ανήκεις, η τοπική εκκλησία του Πειραιός, ο Πειραιός δεν μπορεί να ανήκει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ψηφίων, αν δεν έχει αποδεχθεί ότι αποτελεί μέρος των τόσων εκκλησιών. Ότι όλες μαζί οι εκκλησίες είναι σώμα Χριστού. Το αποδέχεσαι και ανοίξει ο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεν το αποδέχεσαι, πρέπει να φύγει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Ο Πειραιός για να είναι εκεί, αποδέχεται και αυτός όλα αυτά που λένε αυτές τις χαζομάρες που λένε οι θεολόγοι και οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Μία κυρία, Άννα Λουμ, Προτεστάντισσα Πάστορας Διοικητικού Συμβουλίου Σουηδίας. Τι ακούνε οι Προτεστάντες τώρα. Για 4 χρόνια συνεργάτησε με τον Πάτερ Αλκιβιάδη Καλίδα στην Επιτροπή της Πνευματικής Ζωής του Συνεδρίου. Ήταν υπεύθυνη για την λατρευτική συνεργασία. Ρωτάει για τους Προτεστάντες τώρα. Και ρώτησε την κυρία Άννα, οι Ορθόδοξοι σας έχουν πει για την Ορθόδοξη Ιεροποστολή και τους Ορθόδοξους Ιεροποστόλους. Η απάντηση είπε το εξής. Δεν έχω πληροφορηθεί πολύ για την Ορθόδοξη Ιεροποστολή. Από όσο γνωρίζω όμως, δεν βλέπω μεγάλες διαφορές ως προς τα φιλανθρωπικά έργα. Και για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Δεν έχω ακούσει πολλά για την Εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης, έχετε προβληματιστεί από τον ισχυρισμό ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Αυτός είναι ο ισχυρισμός τους και τον συγκρίνω με τις νέες Ευαγγελικές Εκκλησίες που ισχυρίζονται το ίδιο, όπως στις είπα. Υπάρχουν εκκλησίες που αποκαλούνται η μόνη αληθινή Απόστολη του Χριστού. Αυτά λέει τώρα μια Προτεστάντισσα, τι ακούει δηλαδή από εμάς και πώς μπορεί μια Προτεστάντισσα που είναι στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών μέλος να ωφεληθεί από τους Ορθοδόξους. Δεν της λένε τίποτα. Και αν λέει υποθεί ότι αποτελούν τη μία Αγία Καθολική, το λέμε και εμείς έχουμε κάποιες παραφυλάδες Προτεστάντες που λέμε εμείς είμαστε η μοναδική του Χριστού Εκκλησία. Το λένε και το παρομοιάζει με αυτούς. Άνθρωποι δηλαδή τώρα
μέσα στο Προτεσταντικό επί αιώνες τώρα έτσι έχουν εγκαλωτηθεί και δεν ακούνε τίποτα από τους Ορθοδόξους, από τους δικούς μας δηλαδή, και οι δικοί μας λένε ότι πάνε για να κηρύξουν εκεί τον Χριστό στους αιρετικούς. Κύριε Θόση, εδώ σας έχουν πει για τους Ορθοδόξους εκκλησιολογικούς ισχυρισμούς, όχι. Πώς καταλαβαίνετε την στάση των Ορθοδόξων απέναντι σας εδώ στο ΞΕΝ? Κάποιοι Ορθόδοξοι θα πούν ότι είμαι εντάξιος χριστιανή. Κάποιοι ούτε θα το αναφέρουν, θα το αφήσουν, δεν θα το πούν. Χωρίς τη μαρτυρία του Ορθοδόξου, ακούτε η μαρτυρία. Λέει, ας πούμε, εντάξει, μια χαρά είσαι. Στην Προτεστάντισσα, έτσι. Κάποιοι άλλοι δεν θα πούν τίποτα. Θα το διαχωρίσουν τελείως οι Ορθόδοξοι τώρα. Έτσι, πώς θα αντιμετωπίζουν τους Προτεστάντες. Εισαγωγικά Ορθόδοξοι. Ναι, μάλιστα. Για πες. Τέσσερα χρόνια συνεργάτες με τον Πάτερ Καλίδα και τίποτα δεν ξέρει. Αυτοί συνεργόταν τέσσερα χρόνια με τον Ορθόδοξο το δικό μας. Εδώ δεν άκουσε τίποτα. Έτσι. Αυτά τα πράγματα είναι για να μην σας λένε και σας πιπηλίζουν το μυαλό ότι πάμε εκεί για να κηρύξουμε την Ορθοδοξία, πάμε εκεί να ομολογήσουμε τον Χριστό, να κάνουμε ιεραποστολή στους Προτεστάντες κλπ. Και όλα αυτά. Δεν έχει μεταστραφεί στο ελάχιστο κανένας από τον κόσμο των Εκκλησιών. Πολλοί μπορεί να βαπτίστηκαν στο Άγιο Όρος μεμονωμένα να έγινε ιεραποστολή από καλούς κληρικούς κλπ. Αλλά στον κόσμο των Εκκλησιών πάμε για να προδώσουμε καθαρά πράγματα, πάμε εκεί για να συμβιβαστούμε, να τους αναγνωρίσουμε σαν εκκλησίες κλπ. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα. Ναι, ακριβώς. Πίνουν καλά, καλοπερνάνε. Γιατί μετά έχουν και φαγητά εκεί, τώρα και ο κύριος Σωτηρόπουλος αυτό που λέει, πάνε πιο πολύ, πάνε για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, ήδη έχουμε πάει λίγο πίσω στην ώρα. Thank you.